Ευχαριστώ τον Όμιλο για την ιστορία και τον πολιτισμό του ποιητής, για την πρόσκληση, αλλά και την ευκαιρία να μιλήσω για την ιστορία της πόλης μας στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, μια περίοδο που παρόλο που είναι εξαιρετικά σημαντική, δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά. Εδώ βλέπετε μία άποψη της πόλης πριν το 1913, φαίνεται καταρχήν. Στο βάθος ο λόγος του Αγίου Γεωργίου με τη μεταβυζαντινή εκκλησία και στο δεξιό μέρος φωτογραφίας το ένα από τα δύο οθωμανικά τεμένη που υπήρχαν τότε στην πόλη του Κιλκής. Οι εθνικοί ανταγωνισμοί στην πόλη μας εκδηλώθηκαν σε όλους τους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής και αντικατοπτρίζονται ακόμα και στις ονομασίες της πόλης, οι οποίες ήταν διαφορετικές για τις πληθυσμιακές ομάδες που την κατοίκησαν. Κυλκίσιον για τους Έλληνες, Κούκους για τους Βούλγαρους, Καλκίτς για τους Οθωμανούς, χωρίς να λείπουν και ακόμα πιο περίεργες ονομασίες, με πιο χαρακτηριστική ίσως το «η Κυλκής» κατά το «η Χαλκής», με την οποία αποκαλούσαν την ωραία Κυλκίδα οι κάτοικοι της παλαιάς Ελλάδας. Εδώ βλέπετε στο πάνω μέρος της εικόνας με κόκκινα γράμματα την ονομασία Κυλκίση από ένα χειρόγραφο του 18ου αιώνα στη Μονή Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής. Εδώ είναι οι ονομασίες της πόλης από το βιβλίο του Ταγματάρχη του Μηχανικού Νικολάου Σκηνά που περιόδευσε στη Μακεδονία και στην Ήπειρο μεταξύ 1881-86, το βιβλίο του εκδόθηκε το 1886. Και εδώ ένα δημοσίευμα από τα πρώτα για το Κυλκίσιον στο φύλλο της 24ης Φεβρουαρίου του 1901 στην εφημερίδα Κερί. Οι εθνικοί ανταγωνισμοί στην αρχική φάση είχαν σαν προκάλημα τη θρησκεία, αλλά στη συνέχεια, ειδικά μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμιλίας το 1885, εντάχθηκαν με πιο βία μέσα. Μετά την ίδρυση της Εξαρχίας το 1870 και το σχίσμα το 1872, οι πατριαρχικοί ταυτίζονταν με τους Έλληνες, οι εξαρχικοί με τους Βούλγαρους, μόνο που στο Κυλκής υπήρχε η εξής ιδιαιτερότητα. Στην εξίσωση έμπαινε και η παράμετρος της Ουνίας, στην οποία προσχώρησαν σύσσωμοι οι κάτοικοι το 1859. Στη διαμάχη αυτή, στόχος των Βουλγάρων ήταν η εκδίωξη των Ελλήνων δασκάλων, ιερέων προκρήτων και η αντικατάστασή τους με Βουλγάρους. Ξεκινούμε την εκπαίδευση, καθώς το ζήτημα της γλώσσας είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Τουσίμη, ερευνητή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα υπήρχαν στο Κυλκής δάσκαλοι που δίδασκαν ελληνική γραφή και ανάγνωση κατοίκων και επιπληρωμή. Είναι μάλιστα γνωστά τα ονόματα αυτών των δασκάλων της δεκαετίας του 1840 και ήταν οι ελληνιστές Γρηγόριος και Χατζημακάριος. Μάλιστα, η ελληνική κοινότητα του Κυλκής το 1840 είχε ανεγείρει ένα οίκημα για σχολείο για να καλύψει τις ανάγκες μόρφωσης των ελληνοπαίδων.
Είναι απολύτως εξακριβωμένο, γράφει ο Τουσίμης, ότι μέχρι το 1858, που εμφανίστηκε η Ουνία, το σχολείο του Κιλκής ήταν αποκλειστικά ελληνικό και σε χέρια ελληνιστών δασκάλων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1850, κιλκισιώτες έμποροι που δραστηριοποιούνταν στη βορειοδυτική Μακεδονία επέλεξαν για δασκάλους της ιδιαίτερης πατρίδας τους τον περίφημο ελληνιστή Δήμητρα Μιλαντίνοφ, απόφυτο της Ζωσιμιάς σχολής των Ιωαννίνων, και τον Ξενοφόντα Ζινζίνοφ, απόφυτο του Γυμνασίου Αθηνών. Εδώ ο Μιλαντίνοφ, ο οποίος μάλιστα είχε εξελινήσει και το όνομά του σε Δημήτριος Μιλαντίνης. Δυστυχώς, η επιλογή του Μιλαντίνοφ και του Ζιζίνοφ ήταν ατυχής, γιατί αυτοί οι δύο στο μεταξύ είχαν προσχωρήσει στον σλαβικό μεγαλοειδατισμό και δρούσαν ως πράκτορές του, όχι φανερά. Έτσι, στο σχολείο του Κιλκής δίδασκαν την ελληνική γλώσσα, εξηγούσαν όμως τα μαθήματα στην τοπική σλαβική διάλεκτο ως πιο κατανοητή και με αυτόν τον τρόπο προδιέθεταν τους μαθητές για την εισαγωγή της βουλγαρικής γλώσσας στα σχολεία και στην εκκλησία. Αυτό δεν διέφυγε της προσοχής του Επισκόπου Πολιανής, ο οποίος κατήγγειλε τον Μιλαντίνοφ ως ταραχοποιό στις τουρκικές αρχές και εκδιώχθηκε. Μετά τον Μιλαντίνοφ, τον αντικατέστησε επίσης ένας ελληνιστής, ο Ανδρόνικος Ιωσήφ, αλλά δυστυχώς αυτός ήταν μαθητής του Μιλαντίνοφ και ακολούθησε τα βήματα του δασκάλου. Κατά τη σχολική περίοδο 1857-1858, ο Μιλαντίνοφ διορίστηκε για δεύτερη φορά δάσκαλος του Κιλκής και μάλιστα αυτή τη φορά με την συγκατάθεση του Επισκόπου Μελετίου. Όταν άρχισαν κάποιοι να αντιδρούν για την προπαγανδιστική του δράση, ο Μελέτιος δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η απάντησή του σε μια τέτοια διαμαρτυρία. Αδερφέ μου, ποιος τους εμποδίζει? Ας διδάσκονται και βουλγαρικά και γαλλικά και αν θέλουν και τη γλώσσα του διαβόλου. Μόνο να με αφήσουν ήσυχο. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 1870 ο Κωνσταντίνος Δούπκος δίδασκε ελληνικά γράμματα στο Κιλκίσιον, μισθοδοτούμενος επί 15 συναπτά έτη από τον Ελληνικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, αλλά απολύθηκε έλλειψη μαθητών. Μάλιστα, αυτός ο δάσκαλος δεν είχε πρόβλημα να αλλάζει εθνικότητα και θρησκεία, μια ουνίτης, μια εξαρχικός, μια πατριαρχικός, ανάλογα με το ποιο το πλήρωνε. Γνωρίζουμε επίσης ότι από τη δεκαετία του 1880 οι Βούλγαροι επέλεγαν τους εξυπνότερους μαθητές του Κιλκής και τους έστελναν στη Σόφια ή και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Το 1884 ο Αύγουστος Μπονέτη, προϊστάμενος της παρικίας των καθολικών της Θεσσαλονίκης, μίσθωνε στο Κιλκής μία οικία με έναν ιερέα και 6 αδερφές του Ελαίου,
με σκοπό την μόνιμη εγκατάσταση των καλογραιών και τη δημιουργία γαλλικού σχολείου. Αυτός ο ιερέας ήταν ο πατήρ Μισελ, στο κλικής ήταν γνωστός ως Μουσμουσέλ, και πιθανώς να είναι το ίδιο πρόσωπο που βρίσκουμε αμέσως μετά τη μάχη του 1913 να δίνει συνεντεύξεις στις ελληνικές εφημερίδες καταγγέλλοντας τις στηριωδίες των Βουλγάρων. Οι καλόγριες αυτές του τάγματος των αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας απέκτησαν ένα κίνητο δύο στρεμμάτων με τέσσερα διόροφα κτίρια και δύο αποθήκες που βρισκότανε στην Μητροπόλους με κάθετες συναγράφων και των ψαρών και μάλιστα τα ταπιά του κτηματολογίου της δικής ως Θεσσαλονίκης εκδόθηκαν στο όνομα της ηγουμένης Μαρίας του Πορταλές, η οποία αποβίωσε στο Κλικής στις 19 Νοεμβρίου του 1901. Και αυτό έγινε γιατί σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο δεν επιτρεπόταν η μεταγραφή σε νομικά πρόσωπα αλλά μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Και εδώ είναι το κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος, το θυμάστε όλοι, είναι απέναντι από το πάρκο, ήταν απέναντι από το πάρκο, είναι η οικοδομή του Τουμανίδη τώρα. Το 1905, σε μια κατάσταση μαθητών της ελληνικής κοινότητας, εμφανίζονται 12 παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών, από τα οποία τα 6 είναι τα τέκνα του δασκάλου, του δικαστικού και του φαρμακοποιού της κοινότητας. Το 1911, στον οδηγό του Νικολάου Ιγκλέση, στο Κλικής, Κλικίτς αναγράφεται με λατινικούς όρους, υπήρχαν 3 βουλγαρικά, 2 τουρκικά, 2 καθολικά και ένα ελληνικό σχολείο. Το ένα από τα βουλγαρικά σχολεία ήταν το παλιό γυμνάσιο, το σημερινό Λαογραφικό Μουσείο, ενώ άγνωστη είναι η θέση που βρισκόταν το ελληνικό σχολείο. Και επειδή δεν έχω να σας δείξω μια φωτογραφία από το ελληνικό σχολείο του Κλικής, θα σας δείξω μια σπάνια φωτογραφία από το ελληνικό σχολείο της Καλλίντριας, που δημοσιεύτηκε στο Μακεδονικό ημερολόγιο το 1911. Να πούμε εδώ ότι η Καλλίντρια και ειδικά το κτήμα του Χρυσάφη ήταν το μέρος όπου έδρευε το μοναδικό ελληνικό ανταρκτικό σώμα εκείνη την εποχή, αρχικά υπό τον Λεωνίδα Παπαμαλέκο και στη συνέχεια υπό τον Ιωάννη Σακελαρόπουλο, τον καπετάν Ζήλιο. Η Μονή των Καλογραιών συνέχισε να λειτουργεί και μετά την απελευθέρωση ως γαλλικό σχολείο, αλλά και ως άσυλο των εναπομεινάτων Βουλγάρων, όπως έγραφε ο ανταποκριτής του ΣΚΡΙΠ στις 21 Σεπτεμβρίου του 1913. Αλλά υπάρχουν Βούλγαροι. Βεβαίως υπάρχουν. Και μάλιστα πολλοί και μάλιστα κλικισιώτες. Εδώ υπάρχει ως γνωστόν η Καθολική Μονή των Καλογραιών. Όταν δε ο ελληνικός στρατός Νικηφόρος κατέλαβε το υπό των Οβίδων καταστραφέν Κλικής, περί τας 200 οικογένειε εύρων άσυλων εις την Μονή, ήτης ως διατελούσα υπό την προστασία της γαλλικής σημαίας, δεν προσευλήθη υπό των Οβίδων, εκτός δύο μόνον, ούτε εκ του πυρός. Και σήμερον, η ένδοξος γαλλική σημαία χρησιμεύει προστάτης κακούργων και αιμοβόρων κομιτατζίδων με τα οικογένειας αυτών. Και εδώ είναι μια φωτογραφία με τις καλόγριες και τις μαθητριές τους. Στο εκκλησιαστικό ζήτημα
Κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι δύο Βουλγαρονίτες επίσκοποι, ο Νίλος Ισβόροφ, με αρχιερατία στο ποιητής από το 1876 μέχρι το 1883, και ο Λαζάρ Μλαντένοφ από το 1883 μέχρι το 1894. Ο Ισβόροφ ενώ ήταν αρχικά εξαρχικός, προσχώρησε στην Ουνία και μετά από 20 χρόνια ουνητικής αρχιερατείας επέστρεψε στον εξαρτισμό. Την ίδια ασταθή εικόνα είχε και ο διάδοχός του Πλαντένο. Ο Νίλος, με παπική βούλα της 5ης Σεπτεμβρίου 1876, ονομάστηκε επίσκοπος των βουλγαροφώνων ουνητών της Μακεδονίας, ωστόσο συμπεριφερόταν σαν ορθόδοξος Βούλγαρος. Ήταν πανούργος και είχε δημιουργήσει στο Κλικής ένα δίκτυο οπαδό και φίλων, οι οποίοι τον έβλεπαν σαν λυτρωτή, ο οποίος θα τους απάλασε από την επαχθή φορολογία που είχαν επιβάλει οι Έλληνες ιερείς. Στο Κλικής ο Νίλος μοίραζε αφιδώς υποσχέσεις στους απλοϊκούς κατοίκους και τους πρότεινε να προσχωρήσουν στην Ουνία, γιατί έτσι θα γλίτωναν από τις καταπιέσεις των τουρκικών αρχών, αφού οι δυτικές δυνάμεις ήταν ταγμένες με την Ουνία και θα τους βοηθούσαν. Ταυτόχρονα έπιθε και τους πιο φανατικούς βουλγαριστές ότι η Ουνία ήταν απλά ένα πρόσχημα και αυτός ο ίδιος την ασπαζόταν από ανάγκη, επειδή έτσι θα ήταν πιο εύκολο να αποσπαστεί ο βουλγαρικός λαός της Μακεδονίας, όπως έλεγε, να εγκαταλείψει το Πατριαρχείο και να ενταχθεί στην Βουλγαρική Εξαρχία. Από το 1886 μέχρι το 1891 ξέσπασε σφοδρή αντιδικία μεταξύ Βουλγαρο-Ουνητών και Βουλγαρο-Εξαρχικών για την κυριότητα των δύο εκκλησιών του Κλικής, του Αγίου Γεωργίου και του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Παρόλο που τις δύο αυτές εκκλησίες τις επιδίκασε υψηλή πύλη στους Βουλγαρο-Ουνίτες με επίδραση και επιρροή της γαλλικής διπλωματίας ώστε να μειωθεί η ρώσικη επιρροή στην Μακεδονία, ετούτης ο βουλγαρικός εθνικισμός είχε τόσο πολύ εξαρθεί, ώστε ακόμα και ο επίσκοπος Μλαντένοφ παραλίγο να πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης το 1891. Ο ίδιος ο Μλαντένοφ μετά από δύο χρόνια, το 1893, προσχώρησε στην εξαρχία. Εδώ είναι μια φωτογραφία του 1910 με γαλλίδες καλόγριες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ξέρετε, υπάρχει ένας αστικός μύθος που λέει ότι η Μονή επικοινωνούσε με την εκκλησία μέσω μιας υπόγειας σύραγγας στα έγκατα του λόφου και οι καλόγριες, κρατώντας αναμένα κεριά, ανηφόριζαν προς την εκκλησία και μέσω μιας καταπακτής βρισκόταν στο ιερό. Εδώ βούλγαροι στρατιώτες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είναι η ανατολική όψη προφανώς, και προφανώς το 1912. Και εδώ είναι ένα σκίτσο του Νικολάου Κουμπούζεφ με την παλιά πόλη του Κλικής. Βλέπουμε αριστερά μια εκκλησία, πιθανώς αυτή είναι η εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ, και στο βάθος βλέπουμε το διοικητήριο, για το οποίο είναι γνωστή η ημερομηνία των εγγενείων του και που ήταν η 17η Μαρτίου του 1896.
Το 1885, σύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού προξενείου της Θεσσαλονίκης, στον καζά του Αβρέτ Χισάρ, που τον βλέπουμε εδώ στα σημερινά όρια του νομού Κλικής, είναι με το μοβ χρώμα, μόνο το 1/10 των κατοίκων ήταν ελληνοφρονούντες. Το 1901, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών Άθος Ρωμάνος έκρινε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αποσπαστούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί από την εξαρχία και γι' αυτό έδωσε σχετικές εντολοδηγίες στο γενικό πρόξενο τον Ευγένιο Βιεννιάδη. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν 42 οικογένειες σχισματικών του Κλικής να υποβάλουν αιτήσεις προς τον Επίσκοπο Παρθένιο για επιστροφή στην Ορθοδοξία. Η εφημερίδα Εμπρός του Δημητρίου Καλαποθάκη, εδώ βλέπετε το σχετικό δημοσίευμα, στο φύλλο της 21 Μαρτίου 1901 έγραφε: «Το κλικίσιο, η φωλεά όλων των κακοποιών στοιχείων, η αφετηρία πάσης δράσεως των κομιτάτων, η πραγματική ακρόπολης του βουλγαρισμού της Μακεδονίας, δίδει πρώτον το σύνθημα της υποχωρήσεως». Η συνέχεια όμως ήταν αποκαρδιωτική. Οι 42 μετανεούντες σχισματικοί συνέχισαν να εκκλησιάζονται στις εκκλησίες των εξαρχικών, τα παιδιά τους δεν προσέρχονταν στο ελληνικό σχολείο και φυσικά οι ίδιοι δεν προσήλθαν ποτέ στο καϊμακάμι για να αλλάξουν τα νουφούδια τους, γιατί δεν είχαν προπληρωθεί την αμοιβή που τους είχαν υποσχεθεί. Ο αρχιερατικός επίσκοπος Επίτροπος του Πατριαρχείου, ο Νέστορας Β, σε αναφορά του προς τον Ευγενιάδη έγραφε για αυτούς: «Πρόκειται για Βούλγαρους εξισκημένους από 40 ετίας εις την φοβερή διπροσωπεία, καταντού να είναι ληστέ και ουχή χριστιανοί, αποβλέποντες εις των Χρυσών παρά εις των Χριστών, δια τούτο εις Κυλκίσιον έχουμε Ουνίτας, Σέρβους και Σχισματικούς». Ο αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Μαντζουρανής, που αντικατέστησε τον Νέστορα Β, σε έκθεσή του προς τον γενικό πρόξενο Ευγένιο Ευγενιάδη, εξηγούσε γιατί ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση η ίδρυση ελληνικής κοινότητας στο Κλικής, καθώς απομονωνόταν και καταστρεφόταν οικονομικά όποιος επιχειρούσε να αποσκεπτήσει από την εξαρχία. Δια κοινής αποφάσεως τιμωρούσε πάσα τεχνίτην εκκλίνοντα εις τον ελληνισμό ή εις τον ουνιτισμό, ενώ κατά πρώτον άπαντες ήσαν ουνίτε, ως ακολούθους: ουδείς πλησιάζει τον εκκλίνοντα, ουδείς τον χαιρετά, ουδείς εισέρχεται εις το εργαστήριό του ή το υποδηματοποιείο του ή και το ξενοδοχείο του, εάν έχει τιού του. Απέναντι λοιπόν τιού του φόβου, αναγκάζονται να μένουν στο σχίσμα». Έτσι, η ελληνική κοινότητα δεν συστήθηκε στο Κλικής, παρά τις προσπάθειες του Λαύρου Κορομιλά, που τοποθετήθηκε γενικός πρόξενος της Θεσσαλονίκης το 1904, και την ευνοϊκή στάση που τηρούσε ο Χελμί Χουσέιν Πασάς, ο Γενικός Επιθεωρητής των Ευρωπαϊκών Γλαετίων, και έτσι τον Ιούνιο του 1905 η Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Κυλκισίου είχε μόνο 2 οικογένειες. Αντιθέτως, οι βουλγαρίζοντες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
Ο Μπράνκοφ το 1905, αναφερόμενος μόνο στο χριστιανικό πληθυσμό, τον υπολογίζει σε 10.360 Βούλγαρους και 6 Τσιγκάνους. Ο γραμματέας του ελληνικού προξενείου της Θεσσαλονίκης Χαλκιόπουλος το 1910 υπολογίζει 30 Ορθόδοξους Έλληνες, 3.000 σχισματικούς Βουλγαρίζοντες, 1.500 Καθολικούς Βουλγαρίζοντες, 50 Ορθόδοξους Σερβίζοντες και 1.120 Μουσουλμάνους. Εντάξει, τώρα δεν είναι προφανές ότι αυτοί οι καθολικοί που λέει ο Νίτες δεν υπήρχαν, γιατί ήδη από το 1884 οι περισσότεροι είχαν προσχωρήσει στην εξαρχία. Είναι ζήτημα δηλαδή την ημερομηνία αυτή να υπήρχαν περισσότεροι από 40-50 ουνίτες οπλικής. Στις 25 Αυγούστου 1906, η βουλγαρική κοινότητα Κλικής, η οποία υπήρχε από το 1869, προχώρησε στο ναό, στην ανέγερση του ναού της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που μετά την έλευση των στρομιστιωτών προσφύγων, μετονομάστηκε σε Εκκλησία των 15 Μαρτύρων. Εδώ βλέπουμε το σχετικό έγγραφο και τη μετάφρασή που μιλάει για την ανέγερση της Εκκλησίας στο Νέο Μαχαλά. Και εδώ είναι η παλιά Εκκλησία των 15 Μαρτύρων, οι περισσότεροι τη θυμόμαστε. Δεν ήταν μόνο η αριθμητική υπεροχή του βουλγαρικού στοιχείου, αλλά και η ενεργή συμμετοχή του στα σχέδια του βουλγαρικού μεγαλοειδιατισμού. Το Κλικής ήταν η κεντρική οπλαγοθήκη των Κομιτατζίδων, ήταν το κέντρο των ενεργειών τους. Μετά την ανατίναξη του γαλλικού επιβατικού πλοίου Γουαδαλκιβίρ, την ανατίναξη της Οθωμανικής Τράπεζας και τις άλλες βομβιστικές ενέργειες που είχαν γίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Άγγελος Σακελαρίου, γνωστός Μακεδονομάχος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ευρώς, έλεγε: «Το κίνημα, ως γνωστόν, ήταν προσχεδιασμένο. Οι συνωμότε είχαν κέντρο μεν εκτελέσεως στο Ποσνάκκα, αλλά το κέντρο της ενεργείας των το είχαν στο Κλικής, μικρό χωρίο, απέχουν της Θεσσαλονίκης 4 ώρες. Εκεί είχαν κάνει τέλειο συνοικισμό και εκεί είχαν τα σαποθήκαστον τα πυρομαχικά των όλα. Η αστυνομία πολλά και είχε φτάσει εκεί οδηγηθείς από πληροφορίας, αλλά ουδέποτε είχε κατορθώσει να ανακαλύψει τι. Είναι αδύνατον να φανταστεί τι, με πόση περίσκεψη, με πόση πανουργία, με τι σύστημα εργάζονται. Είχαν ψευδής οροφάς, ψευδοπατώματα, κρύπτας με καταπακτάς και εκεί μέσα είχαν χιλιάδες όπλων και εκατομμύρια πυρομαχικών». Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και η βουλγαρική συνοικία της Θεσσαλονίκης, στην οποία κατέφυγαν οι βομβιστές, ονομαζόταν η Κλικής. Εδώ αριστερά είναι ο γνωστός Άγγελος Σακελαρίου που ήταν στην Οικουμένησα και δεξιά, στη δεξιά φωτογραφία, ο πρώτος αριστερά είναι ο Μίλαν Ντέλτσεφ, είναι ο αδερφός του Γκότσε Ντέλτσεφ, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτόν, ο οποίος σκοτώθηκε στην εξέγερση του Ήλιντεν. Οτιδήποτε ελληνικό εξαγρύνει τους Βουλγάρους του Κλικής και είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του Σκρυπ στο φύλλο της 9ης Σεπτεμβρίου 1905 για τα όσα επακολούθησαν μετά την σύλληψη του ελληνικού ανταρκτικού σώματος του καπετάνα Λέκου αποτελούμενο από 23 άντρες στο χωριό Σαρίκιο, στην κάτω ποταμιά. Και δεμένους όσο λέγεται και κακήν κακώς τους οδήγησαν πιστοποιητήσεων, όπου οι σχισματικοί, καθ' εκατοντάδας χυθέντες εις τους δρόμους, ύβριζαν και γιουχάιζαν τους εχμαλώτους.
φυσικά τις γυναικείες συμμορίες, όπως αυτή εδώ του Τράικου Γιώτοφ που δρούσε στον καζά του Αφρέτ Χισάρ, τις υποστήριζαν με κάθε τρόπο. Η φωτογραφία είναι του 1904. Για τους Βουλγάρους, το Κιλκής αποτελούσε το εφαντήριο για να κάνουν το μεγάλο άλμα προς τη Θεσσαλονίκη. Ήταν το καμάρι τους και δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούσαν Μικρή Σόφια. Στην πόλη αυτή είχε γεννηθεί στις 23 Ιανουαρίου 1872 ο Γκότσε Ντέλτσεφ, τον οποίο θεωρούν εθνικό ήρωα τόσο η Βουλγαρία όσο και η λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία. Άλλη σημαντική προσωπικότητα ήταν ο Στογιάν Ντάνεφ, που γεννήθηκε στο Κιλκής το 1855, σπούδασε νομικά στη Χαϊδελβέργη και στο Παρίσι και διετέλεσε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας 3 φορές, μάλιστα η τελευταία ήταν λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, όταν αντικατέστησε τον μετριοπαθή Γκέσοφ, διακηρύσσοντας ότι η Βουλγαρία ποτέ δεν θα εγκατέλειπε τη Θεσσαλονίκη και απειλώντας ότι αν οι σύμμαχοι δεν συμμορφώνονταν με τις βουλγαρικές αξιώσεις, ο βουλγαρικός στρατός είχε και τη δύναμη και το στέρνος να τις επιβάλλει, αναλαμβάνοντας διμέτωπο αγώνα. 600.000 λόγχοι, έλεγε ο Δάνε, είναι ικανέ να αποθήσουν τους Σέρβους προς το Βελιγράδιο και τους Έλληνες προς το Αθήνας. Και τότε ο Βουλγαρικός στρατός το Δεκέμβριο του 1912 στο υδροδρομικό σταθμό της Κριστόνης. Εδώ στο Κιλκής γεννήθηκε το 1898 και ο Χρήστο Ισμυρλίεφ, γνωστός ως Σμύρνευση, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές Βουλγαρίας. Αυτός πέθανε πολύ μικρός, 23 χρονών από θυματίωση. Μετά την έδοξη μάχη του Κιλκής, μέχρι την έδοξη μάχη του Κιλκής μάλλον, το όνομα αυτής της πόλης υπούσε ανώσιο και ευδελιρό στους κατοίκους της παλιάς Ελλάδας. Το Κιλκής, όπως σημείωνε ο μεγάλος λογοτέχνης μας Νίκος Καρβούνης, όχι μόνο προκαλούσε απέχθες στους Έλληνες, στους κατοίκους των κοντινών και των πιο μακρινών χωριών, αλλά τους φόβιζε σε τέτοιο βαθμό που η εκφορά και μόνο του ονόματός του γινόταν ψιθυριστά. Το Κιλκής, η φωλιά των Κομιτατζίδων, Μικρή Σόφια όπως την έλεγαν με χαμηλή φωνή, εις τόνων μίσους και φόβου οι Έλληνες, χωρικοί του Αϊβάτη, του Λαϊνά, της Βιβέσνας, της Μπάλτσας, οι οποίοι αναπόλουν τα πρόσφατα ακόμα μαρτύρια που είχαν τραβήξει από το καταραμένο το χωριό του Ντάνεφ. Διότι ο Κιλκής ήταν η πατρίς του κοπορήμονος δημαγωγού και μέσα σε αυτό περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του έτους, σχεδιάζοντας κακουργήματα και σφαγάς και διώσεις, ο εξάδελφός του με το ίδιο όνομα, ο Αρχικομιτατζής. Και ένα σχετικό σκίτσο στην εφημερίδα Σκρίπ. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που ένιωσαν ικανοποίηση μπροστά στο θέαμα της καταστροφής του Κιλκής, όπως ο ιεροκήρυκας της Πέμπτης Μεραρχίας Καλύμαχος, που απολάμβανε ως άλλος νέρο την πυρπόληση της αμαρτωλής πόλης. Τη νύχτα, κατά τις 10, επλησίαζα προς την πόλη των δολοφόνων της Μακεδονίας, επιπολίτων. Εφλόγες έγλυφων με αγρία λεμαργία τα σπίτια των σφαγέων. Το θέαμα ήταν φαντασμαγωρικό. Προς στιγμή εστάθην και απελάμβανα ειδονή νερόνιο ότι οι άγριες φλόγες κατέπιναν την πόλη την αμαρτωλήμα. Οι Βούλγαροι φεύγοντες είχαν θέσει το πυρ
για να παραδώσουν στους απεκτεστάτους νικητάς καπνίζοντα ερείπια. Από τη στιγμή εκείνη εφαντάστη ότι έβρεξε πυρ και έριψε θείον αυτός ο ουρανός για να μεταβάλει ισόγωμα την πόλη του εγκλήματος. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης του Πλυκής από το λεύκομα των Ρωμαίδη Ζέιτς. Εδώ είναι μια κατεστραμμένη γειτονιά του Πλυκής. Από τις 1388 οικοδομές που αρρύθμισε ο ελληνικός στρατός γράφοντας τον αύξοντα αριθμό στην πρόσωψή τους, οι περισσότερες είχαν απομείνει μόνο με 4 κατεστραμμένους τείχους. Και εδώ είναι Βούλγαροι του Κλικής που εγκατέλειψαν την πόλη τη δεύτερη μέρα της μάχης, στις 20 Ιουνίου, και έχουν εγκατασταθεί προσωρινά σε ένα σχολείο της Σόφιας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της μάχης μαζί με τα μεγαλοπρεπής οικοδομάς της Κλικίδος, τας οποίας εις ουδέν άλλων μέρος της Μακεδονίας έβρωμε, όπως έγραφε ο συντάκτης του νεολόγου Πατρών, έκαψε και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό πρέπει να το αναζητήσουμε και να το ανακτήσουμε. Γιατί μια πόλη είναι σημαντική όταν είναι σημαντική και η ιστορία της. Ευχαριστώ για την προσοχή.